Σε εμάς δεν επιτρέπεται καθόλου η κτήση κοινού παιδιού από δύο ζευγάρια που ζουν μαζί. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται η υιοθεσία, η κοινή υιοθεσία των δύο αυτών, εάν η μία κάνει παιδί και θελήσει άλλη να το υιοθετήσει, για να είναι και αυτή γονιός, με βάση τη σημερινή ρύθμιση της υιοθεσίας, αυτός που δεν είναι ο άλλος γονιός, αλλά να το πω διαφορετικά, ένα παιδί υιοθετείται από ένα άτομο στο ελληνικό δίκαιο. Δεν υιοθετείται από δύο. Εκτός αν οι δύο είναι σύζυγοι, οπότε μπορούν να υιοθετήσουν, και σε αυτή την περίπτωση γίνονται δύο υιοθεσίες στην πραγματικότητα, στην πράξη. Γίνονται δύο διαφορετικές υιοθεσίες. Δεν γίνεται μία υιοθεσία από το ζευγάρι, όπως ο κόσμος νομίζει. Εκεί που τίθεται ένα άλλο θέμα είναι ότι όταν κάποιος κάνει γάμο με κάποιον που έχει ένα παιδί, αυτού του παιδιού μπορεί να γίνει γονιός και ο άλλος δεν... και είναι και δυο, παρότι ο ένας έχει μπει αργότερα στη σχέση του βιολογικού γονιού. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει με τα ομόφυλα ζευγάρια? Γιατί προϋποτίθεται γάμος, και όταν δεν υπάρχει γάμος, η υιοθεσία από έναν άλλο πρόσωπο σημαίνει την διακοπή κάθε σχέσης του παιδιού με το φυσικό γονιό. Δηλαδή, όσο δεν υπάρχει ο γάμος για τους ομόφυλους, το να υιοθετήσει ένας ομόφυλος που συμβιώνει με κάποιον, που είναι φυσικός γονιός του παιδιού, όπως εδώ πέρα είναι η κοπελιά, ας πούμε, αν υιοθετήσει το παιδί, η φυσική μάνα χάνει τη σχέση, την νομική σχέση με το παιδί, γιατί δεν υπάρχει ο γάμος μεταξύ των δύο γυναικών. Αυτό θα συμβαίνει και με οποιονδήποτε άλλο υιοθετεί, εφόσον δεν είναι σε γάμο με το φυσικό γονέα. Απλά στους ετερόφιλους, επειδή επιτρέπεται ο γάμος, επειδή ο γάμος τους δίνει το δικαίωμα της υιοθεσίας, εάν ένας είτε άντρας είτε γυναίκα παντρευτεί με κάποιον που έχει παιδί από προηγούμενη σχέση ή χωρίς σχέση και το υιοθετήσει, το παιδί δεν χάνει σε αυτή την περίπτωση την νομική σχέση που έχει με το φυσικό γονιό. Διατηρεί τη φυσική θέση, η σχέση με το φυσικό γονιό, και αποκτά και έναν θετό γονιό. Και μάλιστα, εάν στο μέλλον το ζευγάρι αυτό χωρίσει, η υιοθεσία μπορεί να λυθεί για τον θετό γονιό και το παιδί να παραμείνει, να έχει γονιό τον βιολογικό, ή αν χωρίσουν και δεν θέλουν να διασπάσουν, δεν θέλει ο θετός γονιός να φύγει από την ένωμη σχέση με το παιδί, αν θέλει κάποιος να διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού, προτιμάται από το δικαστήριο ο φυσικός γονιός ως γονέας που κρατάει την επιμέλεια και όχι ο θετός γονιός. Βέβαια, αυτό στην πράξη παίρνει μέχρι την ενηλικίωση. Στην ενηλικίωση, αν οι σχέσεις του θετού γονιού με το παιδί είναι ισχυρή, το η σχέση συναισθηματική παραμένει.